Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε μία οσπριάδα σαλάτα. Η οσπριάδα δεν είναι τίποτε άλλο από ανάμεικτα όσπρια. Από φακές, ρεβίθια, φασόλια, κόκκινα φασόλια, φάβα. Είναι ένα τέτοιο μείγμα. Την οσπριάδα μου την έχει στείλει η εταιρεία 3α που την εμπιστεύομαι και την ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε 500 γραμμάρια οσπριάδα βρασμένη. Θα τη βράσετε περίπου για μισή ώρα με 40 λεπτά να μαλακώσουν τα μεγάλα όσπρια. Είναι έτοιμη τότε. Τη σουρώνουμε και τη βάζουμε σε ένα μπολ. Θα χρειαστούμε 3 πιπεριές φλωρίνης κομμένες σε κομμάτια, 5 λιαστές ντομάτες κομμένες σε μικρά κομμάτια, 4 κουταλιές τη σούπα ελιές, ροδέλες, μία χούφτα γκράμπερι, 2 κούπες σπανάκι baby και για τη βινεγκρέτ, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα γλυκιά, χυμό από μισό λεμόνι και 60 ml ελαιόλαδο. Πάμε να τη φτιάξουμε. Όπως σας είπα, η οσπριάδα είναι ανάμεικτα όσπρια, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει από βραδύς να την αφήσετε σε νερό για τουλάχιστον 10 ώρες. Αφού την αφήσουμε σε νερό για 10 ώρες να μουλιάσουν τα όσπρια, θα την πάρουμε και θα την βράσουμε περίπου μισή ώρα, με 40 λεπτά, μέχρι τα μεγάλα όσπρια, τα ρεβίθια, τα φασόλια, να μαλακώσουν. Τότε σημαίνει ότι είναι έτοιμη. Τη σουρώνουμε, τη βάζουμε σε ένα μπολ και αφήνουμε να κρυώσει. Εμένα τώρα έχει κρυώσει, οπότε μέσα στην οσπριάδα θα ρίξω το σπανάκι, την πιπεριά φλωρινής, τη λιαστή ντομάτα, τις ελιές ροδέλα, τα γκράμπερι. Ανακατεύω. Τη συνταγή για αυτή τη σαλάτα την έχω πάρει από τις συνταγές που έχει το site της 3α. Την έχω αλλάξει λίγο, έχω βάλει λίγο κάτι δικό μου μέσα. Μπορείτε όμως να τη βρείτε αυτή τη συνταγή ακόμα και στο site τους. Αφού την ανακατέψαμε είναι έτοιμη. Αφήνουμε στην άκρη, παίρνουμε το ελαιόλαδο, ρίχνουμε μέσα αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και το λεμόνι. Ανακατεύουμε. Έτοιμη και η βινεγκρέτ, οπότε πάμε και τη ρίχνουμε πάνω από τη σαλάτα μας. Ανακατεύουμε. Το όσπριο θέλει το λάδι του, γι' αυτό και βάλαμε και 60 ml. Μετά από ένα καλό ανακάτεμα είναι έτοιμο. Να σας σερβίρω. Είναι υπέροχη, έχει διάφορα χρώματα, χειμωνιάτικη θα την έλεγα σαλάτα και ένας διαφορετικός τρόπος να τρώτε τα όσπριά σας. Τι βλέπετε, είναι έτοιμη. Φτιάχτε τη, δοκιμάστε τη, εύκολη σαλάτα, ένας διαφορετικός τρόπος όπως είπα να τρώμε τα όσπρια. Τα ακριβή υλικά μου είναι γραμμένα στην περιγραφή και στα σχόλια του βίντεο. Περιμένω να την φτιάξετε και να μου πείτε τις εντυπώσεις και τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ την 3α για τα όσπρια που μου έστειλε, την εμπιστεύομαι χρόνια ούτως ή άλλως. Περιμένω τις φωτογραφίες σας στο Instagram, στο λογαριασμό μου απλές συνταγές by Sotiria More. Και αν τη φτιάξετε, καλή όρεξη και καλή επιτυχία!